ασφαλώς υπήρξαν και πάντα θα υπάρχουν προκλήσεις σε κάθε νέο βήμα. Όταν αποφάσισα να ανοίξω το διδακτορικό μου γραφείο, βρέθηκα αντιμέτωπη με μια πανδημία COVID σε συνδυασμό με την απειρία που έχω για τον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, η πηξίδα μου ήταν πάντα το όραμά μου, η πίστη στον εαυτό μου, η αγάπη και η βαθιά επιθυμία μου να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στους ανθρώπους και στην κοινωνία και ασφαλώς η υποστήριξη που έλαβα από την οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες μου με βοήθησαν να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες και να μπορέσω να προχωρήσω μπροστά. Εννοείται ότι υπήρξαν δύσκολες στιγμές. Εγώ λόγω επαγγέλματος έχω αλλάξει αρκετές φορές σε εργασιακό περιβάλλον. Οπότε κάθε αρχή είναι δύσκολη μέχρι να μάθεις τι συμβαίνει κτλ. Και να σε γνωρίσουν και να σε δεχτούν οι συναδελφοί σου. Βέβαια, εμένα οι πραγματικές δυσκολίες και κοιτώντας πίσω αυτό που όντως δυσκολεύτηκα είναι όταν έγινα μαμά και έπρεπε να συνδυάσω τη δουλειά μου με τον χρόνο μου με το παιδί. Το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω του νεαρού της ηλικίας μου. Βρέθηκα 23 χρονών όταν έφτιαχνα την επιχείρησή μου και έπρεπε να κερδίσω την εμπιστοσύνη κυρίως των εταιριών αλλά και του κόσμου. Το καλό είναι ότι ο κόσμος μας στήριξε πολύ και ναι, μεν ενώ στεναχωρήθηκα αρχικά με την έλλειψη εμπιστοσύνης από τις εταιρείες, ο κόσμος με βοήθησε και με πείσμωσε να γίνω ακόμα πιο ικανή, να δουλέψω ακόμα πιο, να γίνω πιο δραστηρία στη δουλειά μου και να πετύχω το στόχο μου και να κάνω την επιχείρηση που έχω τώρα. Αφού τελείωσα τις σπουδές μου στην κτηνιατρική σχολή του Απιθύτα και έπειτα τη μετεκπαίδευσή μου εκεί, εργάστηκα 5 χρόνια στην Αθήνα. Έχοντας αποκτήσει την εμπειρία την οποία θα ήθελα, αποφάσισα ότι ήθελα να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση. Για μένα ήταν μονόδρομος να γυρίσω στο νησί μας και να ανοίξω την επιχείρησή μου εδώ. Η αρχή ήταν δύσκολη, χρειάστηκε πολλή προσπάθεια, ώρες και υπήρχε σίγουρα αρκετό άγχος. Όμως στο τέλος τα κατάφερα και έχω τη δική μου επιχείρηση. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στην αρχιτεκτονική σχολή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, αποφάσισα ότι θα ήταν καλύτερο να εργαστώ στην Αθήνα, γιατί η κλίμακα των έργων εκεί ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το νεαρικό μου εργαστό στοιχείο, πράγμα που θα μου έδινε μεγαλύτερη εμπειρία. Μετά από 10 χρόνια εργασίας εκεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία και εργοτάξια, έκρινα ότι αποκόμισα τις εμπειρίες και τις γνώσεις που χρειαζόμουν, ώστε να δουλέψω ανεξάρτητα και μόνη μου να έχω το δικό μου αρχιτεκτονικό γραφείο, οπότε και επέστρεψα στοιχείο. Πράγμα που εκ του αποτελέσματος μου βγήκε σε καλό, όμως είχε πολύ κόπο να στηθεί η δική μου επιχείρηση. Είχε πάρα πολλές εργατόρες που αφιέρωσα σε αυτήν και συνεχίζω να αφιερώνω. Όμως είμαι ικανοποιημένη γιατί πλέον είμαι ανεξάρτητη, μπορώ να είμαι κύριος του εαυτού μου και να έχω το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα που με χαρακτηρίζει. Δυσκολίες όλοι αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Κι εγώ αντιμετώπισα δυσκολίες. Ήμουνα σε ένα χώρο εντελώς διαφορετικό από το εμπόριο. Είχα μάθει σε μια οικογένεια που ήταν ναυτική, δούλευα σε ναυτιλιακές εταιρείες και κάποια στιγμή μου μπήκε το μικρόβιο του marketing. Ασχολήθηκα με αυτό και αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με το ρούχο. Γι' αυτό και το σπούδασα. Έμαθα μέσα από αυτό. Έμαθα πώς να συμπεριφέρομαι σωστά στον καταναλωτή, πώς μπορώ να τον βοηθήσω, την πελάτησά μου, μετά τη φίλη μου. Γιατί πολλές πελάτες έχουν γίνει πια φίλες. Έχω κερδίσει δηλαδή πολύ ωραίους ανθρώπους στη ζωή μου μέσα από αυτό. Δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν. Δεν το συζητώ. Με ό,τι και να ασχοληθούμε στη ζωή μας, είτε αυτό είναι κάτι δικό μας, είτε είναι για κάποιον άλλον. Καλό είναι να παίρνουμε αυτές τις δυσκολίες, να τις δημιουργούμε προς όφελός μας και να γινόμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε μέσα από αυτό. Υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγμές. Προσωπικά, επειδή ετοίμαζα το χώρο μου ενώ παράλληλα εργαζόμουν, ήταν πάρα πολύ αγχωτικό και πιεστικό. Γενικά και η ελληνική γραφειοκρατία δεν βοηθάει και ιδιαίτερα. Οπότε, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κυκλοφορείς με μία ατζέντα για να οργανώνεις όσο καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και τον χρόνο σου. Ο τρόπος με μένα για να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά είναι πάντα να τα βάζω σε προτεραιότητα, πάντα έθετα τα όρια μου ούτως ώστε να έχω ποιοτικό χρόνο με το παιδί μου. Το κύριο και μεγαλύτερο τελικά πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν όταν ήθελα να συνδυάσω τη μητρότητα με την επιχειρηματικότητα. Όταν ήρθε ένα παιδί στη ζωή μου άλλαξαν πολλά πράγματα, αλλά η καθημερινότητα ήταν αυτή που όρισε τους χρόνους μου και μπόρεσα να μοιράσω τον χρόνο μεταξύ παιδιού και επιχείρησης χωρίς να αδικήσω κανένα από τα δύο, θεωρώ.
Ήθελε όμως σίγουρα πολύ προσπάθεια, ήθελε καλύτερη οργάνωση και κυρίως πολύ διάθεση. Πιστεύω ότι διαχωρίζοντας τα επαγγελματικά από τα προσωπικά, θέτοντας αδιαπραγμάτευτα όρια και τηρώντας τα όρια που έχεις ορίσει εσύ με εσένα. Ωστόσο, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ασφαλώς και θα υπάρξουν περίοδοι κατά τις οποίες η ζυγαριά θα κλείνει προς κάποια κατεύθυνση, είτε τα επαγγελματικά είτε τα προσωπικά. Όσο η απόφαση λαμβάνεται συνειδητά και υπάρχει επίγνωση, εύκολα πάλι ξαναβρίσκεις το ρυθμό και την ισορροπία. Η ισορροπία είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή για κάθε επαγγελματία. Δύσκολη είναι η ισορροπία, δύσκολα τη βρίσκεις. Κάθε μέρα πρέπει να προσπαθείς. Γιατί αλλάζουν οι καταστάσεις τόσο στη δουλειά, ειδικά αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, όσο και στην οικογένεια, στα παιδιά, έχοντας δύο παιδιά τα οποία είναι μικρά και μεγαλώνουν, αλλάζουν οι απαιτήσεις τους, αλλάζουν οι υποχρεώσεις τους, οπότε κάθε μέρα προσπαθείς. Πάντα πρέπει να θέτεις προτεραιότητες. Για μένα προτεραιότητα είναι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου, οπότε πάντα προσπαθώ να προσαρμόσω και τη δουλειά μου εκεί. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι δύσκολη, ειδικά τον πρώτο καιρό. Όμως, με σωστό προγραμματισμό και οργάνωση, μπορείς να καταφέρεις να έχεις ποιοτική ζωή και ελεύθερο χρόνο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να σου λέει πώς κρατάς αυτές τις ισορροπίες ανάμεσα σε αυτά τα δύο θέματα. Ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια όπως στην περίπτωσή μου, είναι δύσκολες οι ισορροπίες αυτές. Αυτό που έχω δει ότι είναι λειτουργικό είναι ότι αφιερώνομαι και διαχωρίζω την ώρα της δουλειάς από την οικογένεια και όταν είμαι στο σπίτι αφήνω τη δουλειά έξω από το σπίτι. Και επίσης βάζω κάποια όρια στον εαυτό μου που παλαιότερα δεν έβαζα, δηλαδή δεν δουλεύω συνεχόμενα. Φροντίζω να τηρώ το ωράριό μου στο βαθμό που είναι δυνατό και το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, να μην εμπλέκω τη δουλειά με την οικογένεια. Όμως καλούμαστε συνέχεια να κάνουμε έναν επαναπροσδιορισμό αυτών των ισορροπιών μεταξύ τους, γιατί κάθε περίοδος δεν είναι και ίδια. Επομένως, για τις γυναίκες είναι ένα μεγάλο θέμα το πώς διαχειρίζονται αυτά τα δύο κομμάτια στη ζωή τους. Προσωπικά τα διαχειρίζομαι πολύ δύσκολα. Το επάγγελμα της αισθητικού είναι αρκετά απαιτητικό από άποψη προγράμματος και ωραρίου. Υπάρχουν περίοδοι όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι που δουλεύουμε πολύ περισσότερο και η δουλειά είναι αυξημένη. Ή πολλές φορές να αλλάξουν και να μεταφερθούν ραντεβού και να αλλάξει το ωράριό μας. Οπότε θέλει λίγο καλύτερη οργάνωση για να βρίσκεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Να το τολμήσει. Ξέρω ότι ενέχεται ο κίνδυνος του ρίσκου και υπάρχει μεγάλη ευθύνη. Ωστόσο θα πω ότι η επιθυμία είναι αφετηρία για κάθε εγχείρημα. Πόσο σε παθιάζει το όνειρό σου, πόσο το αγαπάς. Οτιδήποτε μπορεί να πιστέψει και να συλλάβει ένα ανθρώπινο μυαλό, μπορεί και να το πραγματοποιήσει. Έχοντας πίστη, επιμονή, αποφασιστικότητα, οργανωμένο σχεδιασμό και κατάλληλη ομάδα ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης και να επιτευχθεί ο στόχος. Κάθε γυναίκα και κάθε άντρας αξίζει, δικαιούται και μπορεί να πραγματοποιήσει τον όνειρό του. Θα συμβούλευα να προσπαθεί να σκεφτεί τη ζωή της και την καθημερινότητά της σε μερικά χρόνια από τώρα. Πώς θα ήθελε να ζει, πώς θα ήθελε την καθημερινότητά της, συμπεριλαμβανομένου και την οικογένεια, εφόσον θέλει, και την δουλειά της. Και μετά, βάσει αυτού, να θέσει προτεραιότητες, τι θέλει να κάνει, τι της αρέσει πιο πολύ, και εκεί θα βρει τον χρόνο και τον τρόπο να τα καταφέρει όλα. Αν σκέφτεσαι να κάνεις δική σου επιχείρηση, η πρώτη και κύρια συμβουλή που θα σου δώσω είναι να μην φοβηθείς. Είναι πολύ σημαντικό να πιστέψεις στον εαυτό σου και θα ανακαλύψεις ότι πόσα ταλέντα κρύβουμε οι γυναίκες μέσα μας. Χρειάζεται όμως σίγουρα επιμονή και κυρίως πίστη. Πίστη στον ίδιο στον εαυτό. Μη φοβάσαι και δεν είναι κακό ακόμα και να ζητήσεις βοήθεια από τους οικείους σου.
Αν ονειρεύεσαι να ανοίξεις και εσύ τη δική σου επιχείρηση, σε συμβουλεύω να το τολμήσεις. Να υποστηρίξεις το επάγγελμά σου με αγάπη και σεβασμό. Και έτσι θα ξεπεράσεις τις δυσκολίες και δεν θα χρειαστεί να σπάσεις στερεότυπα. Καταρχήν το σημαντικότερο όλο θεωρώ ότι είναι η γυναίκα να επιλέξει ένα επάγγελμα που της αρέσει πολύ και την αντιπροσωπεύει, γιατί αυτό θα τη συνοδεύει σε όλη της τη ζωή. Κατά δεύτερον, πρέπει να είναι συνειδητοποιημένη ότι θα κουραστεί γι' αυτό, θα θυσιάσει πράγματα, δεν θα έχει πολύ ελεύθερο χρόνο και επιπλέον ότι στην επαγγελματική ζωή δεν έχουμε μόνο επιτυχίες, έχουμε και αποτυχίες που φιλτράροντάς τις μας δίνεται η δυνατότητα να βγούμε πιο έμπειροι και να κάνουμε λιγότερα λάθη στο μέλλον. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι η εμπειρία. Με το χρόνο αποκτάται και μας διευκολύνει και στις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε για την επιχείρησή μας, αλλά και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε κάποια θέματα που καθημερινά προκύπτουν. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, διάβασα σε κάποιες ιστορίες στο Instagram από μία φίλη μου ότι πρόκειται να κλείσει το μαγαζί το οποίο έχει ανοίξει. Λόγω του ότι δεν πάει καλά βάσει εποχής που διανύουμε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, λυπήθηκα γιατί είναι μια κοπέλα πολύ αξιόλογη, έχει περάσει πολλές δύσκολες στιγμές και έχει καταφέρει σχεδόν μόνη της να κάνει αυτό το πράγμα, να σπουδάσει, να μάθει αυτό το που ήθελε και να καταφέρει να ανοίξει τη δική της επιχείρηση. Δεν είναι εύκολο, θα συμβουλεύσω όλα τα κορίτσια που μας ακούνε ότι καλό είναι μην προσπαθείτε απλά να κάνετε το όνειρό σου πλέον πραγματικότητα, να το αγαπάτε αυτό που κάνετε, είναι το νούμερο ένα, δεν το συζητώ, αλλά το πιο σημαντικό είναι να το μάθετε και να μπορείτε να το εξελίσσετε. Μόνο έτσι θα γίνετε καλύτεροι, μόνο έτσι θα το φτάσει στο απόγειό του και πάντα θα εξελίσσετε με τους καλύτερους ρυθμούς. Σε συμβουλεύω να επιλέξεις μια επιχείρηση που θα την αγαπάς και θα σε αντιπροσωπεύει, να την οργανώσεις όσο καλύτερα γίνεται, να βάλεις τους στόχους σου και να την κάνεις με αγάπη και μεράκι. Παλιές μου φιλενάδες που χαθήκανε, η μια απ' την άλλη χωριά κάτι βρήκανε, κι εγώ από όσα είδα κι όσα έπαθα, για τη ζωή μονάχα ένα έμαθα. Η ζωή είναι γυναίκα μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα.